Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη συνέντευξη τύπου της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου. Η σημερινή μας παρουσία εδώ γίνεται με αφορμή την ετήσια Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Εργατικού Κέντρου, η οποία θα γίνει την Παρασκευή στις 6 Φεβρουαρίου, για να απολογηθούμε σαν Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου στους ανθρώπους οι οποίοι μας εξέλεξαν σε αυτή τη θέση για τα πεπραγμένα μας τη χρονιά που μας πέρασε. Είναι μια κορυφαία διαδικασία για το Εργατικό Κέντρο αυτή που θα γίνει την Παρασκευή. Θα έχουμε την ευκαιρία και να αναλύσουμε στους αντιπροσώπους τις δράσεις του Εργατικού Κέντρου το προηγούμενο διάστημα και να εισηγηθούμε μέσα από την εισήγηση που θα κάνει ο Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, συνάδελφος Τριπολίτης, τον προγραμματισμό για τη χρονιά που μας έρχεται. Και βέβαια θα γίνει και ο οικονομικός απολογισμός και ο οικονομικός προϋπολογισμός που θα παρουσιαστεί από τον Ταμείο του Εργατικού Κέντρου, τον Παναγιώτη τον Εγκλέζο. Θέλω να πω ότι για τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου ήταν μια δύσκολη χρονιά η προηγούμενη, το 2014, μια χρονιά στην οποία κορυφώθηκε η επίθεση της κυβέρνησης της προηγούμενης στα δικαιώματα των εργαζομένων, μια επίθεση που δέχτηκε συνολικά η κοινωνία, όπου τα προβλήματα οξύνθηκαν, οι άνεργοι πολλαπλασιάστηκαν, οι συνταξιούχοι μείωσαν ακόμα περισσότερο το εισόδημά τους μέσα από τις μειώσεις των συντάξεών τους και εμείς όλοι οι εργαζόμενοι δεχτήκαμε μια επίθεση άνευ προηγουμένου, με δεδομένο ότι οι εργοδότες έπαιρναν μονίμως το μήνυμα από τις κυβερνήσεις ότι οι εργαζόμενοι πια δεν έχουν δικαιώματα, άρα μπορούν να αυθαιρετούν σε βάρος των εργαζομένων, να εφαρμόζουν εξοντοτικά ωράρια σε αυτούς, να τους αφήνουν απλήρωτους, να τους έχουν ανασφάλιστους, να απασχολούν παράνομους εργαζόμενους δίχως ασφάλιση και δίχως τα νόμιμα δικαιώματα. Και όλη αυτή η επίθεση που ξεδιπλώθηκε πανελλαδικά στους εργαζόμενους, ενάντια στους εργαζόμενους, στην περιοχή μας πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Αν σκεφτείτε ότι ο μεγαλύτερος όγκος εργαζομένων είναι στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και είδατε όλοι το προηγούμενο διάστημα, τη χρονιά που μας πέρασε, τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε σαν εργαζόμενοι σε αυτόν τον κλάδο, μέσα και από απλήρωτους εργαζόμενους, μέσα από ανασφάλιστους εργαζόμενους, μέσα από τις χιλιάδες μαθητές που εισέρευσαν το προηγούμενο και το προηγούμενο καλοκαίρι στα ξενοδοχεία, και το βιώσαμε όλοι αυτό και μέσα από την απουσία των ελεκτικών μηχανισμών, οι οποίοι αδυνατώντας ή μη θέλοντας να κάνουν τη δουλειά τους, άφησαν να εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο στην περιοχή μας. Πρέπει να πω ότι η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, το είδατε και εσείς οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, το ξέρετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, γιατί ήταν πάντα κοντά μας, έδωσε μάχες για να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Βρεθήκαμε κοντά, πέραν των γενικών κινητοποιήσεων που πραγματοποιήσαμε, αυτές δηλαδή που εξήγηλε κάθε φορά η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ και ήσασταν παρόντες, και για τις προσπάθειες που καταβάλαμε και για τις μεγάλες συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις και πορείες που πραγματοποιήσαμε. Και βέβαια, εξασφαλίζοντας και λειτουργώντας συνενετικά και λειτουργώντας ενωτικά, όλες οι κινητοποιήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα είχαν στις τάξεις τους το σύνολο βέβαια των εργαζομένων και των σωματείων του Εργατικού Κέντρου, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. Είχαν βέβαια κοντά τους και τους δημοσίους υπαλλήλους. Είχαμε συστηματικά καλλιεργήσει την ενότητα των εργαζομένων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Καμιά κινητοποίηση δικιά μας δεν έγινε δίχως τη συμμετοχή και των δημοσίων υπαλλήλων. Και βέβαια, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ θετικό και είναι μια θετική παρακαταθήκη που αφήνει αυτή η διοίκηση προς την επόμενη, το γεγονός ότι καταφέραμε να συσπυρώσουμε στις τάξεις μας και στις γραμμές μας και σωματεία ή φορείς ή επιστημονικές οργανώσεις, όπως είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο, όπως είναι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι δεν είναι στενά κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων, είναι επιστημονικοί φορείς, παρόλα αυτά ήταν παρόντες πάντα στις δικές μας κινητοποιήσεις και έδιναν το δικό τους χρώμα μέσα από αυτές. Σε οποιασδήποτε δράσεις κάναμε, προσπαθήσαμε σαν διοίκηση να έχουμε μια λογική όσο το δυνατόν πλατύτερης εκπροσώπησης των εργαζομένων. Δώσαμε βήμα και φωνή σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους κλάδους μέσα από τις κινητοποιήσεις μας. Και βέβαια το Εργατικό Κέντρο και σαν κτίριο αλλά και σαν λογική
ήταν πάντα ανοιχτός στην κοινωνία και στις εγκαταστάσεις του. Μπορώ να πω με πολύ χαρά, φιλοξενήθηκαν το προηγούμενο διάστημα κορυφαίες εκδηλώσεις όλων των κλάδων. Ιδιαίτερα στην περιοχή μας θυμάστε ότι δώσαμε μάχες για να μην λειτουργήσουν τα καταστήματα τις Κυριακές. Ήμασταν και είχαμε χαρακτηρίσει την περιοχή μας πειραματό ζώο όλης της χώρας για να υλοποιήσουν οι πολυεθνικές τις δικές τους απαιτήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Χρησιμοποίησαν τη Ρόδο σαν δόλωμα με το πρόσχημα ότι ήμασταν τουριστική περιοχή και θεσμοθέτησαν να λειτουργούν τα καταστήματα και τις 52 Κυριακές. Δώσαμε μάχη και στο νομικό επίπεδο και στο επίπεδο των αγώνων και στο επίπεδο της συνένεσης με τους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς αυτό το μέτρο να μην υλοποιηθεί ή τουλάχιστον να ακυρωθεί στην πράξη και στη συνείδηση της κοινωνίας. Καταφέραμε να υπάρξει απόφαση του Αρείου Πάγου του Συμβουλίου Επικρατείας που ακύρωνε αυτή την απόφαση για τις 52 Κυριακές. Έμειναν μόνο οι 7 Κυριακές, αν θυμάστε καλά. Γιατί είχαμε πει ότι εμείς, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων, μπορούμε να δώσουμε διέξοδο στην τουριστική περίοδο για την περιοχή μας, να λειτουργούν τα καταστήματα που πραγματικά εξυπηρετούν τον τουρισμό και τις 7 μέρες το μήνα, τις 7 μέρες τη βδομάδα και μάλιστα με διευρυμένο ωράριο. Εμείς δηλαδή δώσαμε διέξοδο σε ένα πρόβλημα που η ίδια η κυβέρνηση στην ουσία το περιόρισε τότε, όταν μας υποχρέωσε να δουλεύουν τα καταστήματα 52 Κυριακές και να δουλεύουν από τις 11 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η λύση δεν ήταν λύση για να εξυπηρετηθεί ο τουρισμός, ήταν λύση για να εξυπηρετηθούν οι μεγάλες αλυσίδες. Καταγγείλαμε, αντιπαλέψαμε αυτό το μέτρο και νομίζω ότι είναι όριμες πια οι συνθήκες, αυτό το μέτρο να αποσυρθεί εντελώς και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τους εργοδοτικούς φορείς της περιοχής για το πώς θα πρέπει να εξυπηρετηθούν οι τουρίστες μας για την τουριστική περίοδο. Το προηγούμενο διάστημα, βέβαια, η διοίκηση του εργατικού κέντρου, πέραν από τις κινητοποιήσεις, τους αγώνες και τα υπόλοιπα θέματα που σας ανέφερα, διοργάνωσε και μια σειρά εκδηλώσεις σημαντικές, οι οποίες είχαν απήχηση και στην κοινωνία και έδωσαν στο εργατικό κέντρο το δικαίωμα να λέει ότι μπορεί να απευθύνεται στα ευρύτερα στρώματα και να δίνει λύσεις. Θυμάστε πάρα πολύ καλά την συνεργασία που είχαμε αναπτύξει με το Φαρμακευτικό Σύλλογο. Αναδείξαμε τα προβλήματα της υγείας, τα προβλήματα της συνταγογράφησης, της συμμετοχής στα φάρμακα. Διοργανώσαμε από κοινού μια μεγάλη συναυλία διαμαρτυρίας για τα θέματα της υγείας, τιμώντας την εργατική πρωτομαγιά. Μαζέψαμε σε συνεργασία με το Φαρμακευτικό Σύλλογο, συγκεντρώσαμε φάρμακα τα οποία στείλαμε στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας. Πήραμε μια πρωτοβουλία για να ανακουφίσουμε τους άνεργους συμπολίτες μας μέσα από τη Γραμματεία Ανέργων, μοιράζοντας συμβολικά έστω τρόφιμα ή άλλα είδη πρώτης ανάγκης, γιατί υπάρχουν πράγματι τεράστιες ανάγκες, ειδικά στον κλάδο της οικοδομής, όπου η ανεργία των συναδέλφων μας οικοδόμων αγγίζει το 90%. Οι ίδιοι οι άνεργοι οικοδόμοι οδηγούνται στην εξαθλίωση και θα πρέπει άμεσα να πάρουν μέτρα, όχι για να υπάρχουν φιλοδορήματα σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά να υπάρχουν πραγματικά δουλειές, δυνατότητες απασχόλησης, για να μην αναγκαζόμαστε να παίρνουμε μέτρα τα οποία δεν τιμούν κανέναν και προπάντων δεν τιμούν την κοινωνία μέσα από τη διανομή τροφίμων ή οτιδήποτε άλλο. Οργανώσαμε μια μεγάλη εκδήλωση μερίδα σε συνεργασία με τη Γραμματεία Γυναικών για το εργασιακό άγχος και κάναμε προσπάθειες οι γυναίκες να έρθουν κοντά στα συνδικάτα. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό και το αντιμετωπίζουμε σαν διοίκηση του εργατικού κέντρου ότι πραγματικά το 50% των εργαζόμενων που είναι οι γυναίκες έχουν πολύ μικρή συμμετοχή στα όργανα διοίκησης των συνδικάτων και αυτό πρέπει να αλλάξει. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Και βέβαια θεωρώ κορυφαία επιτυχία της διοίκησης του εργατικού κέντρου το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί στα πλαίσια του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ το Κέντρο Πληροφόρησης των Εργαζομένων και των Ενέργων, το οποίο παρέχει μέσα από εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες βοήθεια, στήριξη, ψυχολογική αλλά και ουσιαστική νομική σε οποιοδήποτε άνεργο εργαζόμενο ή συνταξιούχο θέλει, για να μπορέσουμε να δώσουμε πληροφορίες τις οποίες μέχρι τώρα ο κάθε ένας από αυτούς ήταν αναγκασμένος να πληρώσει νομική συμβουλή για να το πετύχει. Και βέβαια αυτή η δράση και η δομή θα συνεχίσει να λειτουργεί, γιατί εξασφαλίσαμε τα εχέγγυα και την οικονομική δυνατότητα να λειτουργήσει και φέτος και θέλουμε αυτή η δομή να είναι μόνιμη, να μπορεί να βοηθάει τους εργαζόμενους να μπουν στην αγορά εργασίας, να μπορεί να φέρνει σε επαφή εργαζόμενους άνεργους με επιχειρήσεις για να μπορούν να βρουν δουλειά
Και βέβαια θα συνεχίσουμε να υπάρχουν τα προγράμματα κατάρτισης στα πλαίσια του Ινστιτούτου Εργασίας για να μπορέσουμε να δώσουμε και άλλες δεξιότητες στους εργαζόμενους. Και βέβαια πρέπει να πω ότι δώσαμε μεγάλη έμφαση στο να εξοπλιστούν τα συνδικαλιστικά μας στελέχη με γνώσεις. Διοργανώσαμε σεμινάρια επιμόρφωσης και των συνδικαλιστικών μας στελεχών και των πρόεδρων των σωματείων, γιατί οι συνθήκες πια είναι πολύπλοκες και δεν μπορούμε με απλά εργαλεία συνδικαλιστικά να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Πρέπει να πω ότι παραδίδουμε σήμερα ή θα παρουσιάσουμε στους αντιπρόσωπους, κατά τη δικιά μας εκτίμηση, ένα πλούσιο απολογισμό. Έναν απολογισμό πάνω στον οποίο μπορεί να πατήσει το επόμενο διάστημα η διοίκηση και τα σωματεία, για να πάνε το εργατικό κίνημα της περιοχής μας ένα βήμα παραπέρα. Θέλω να πω όμως ότι αυτός ο απολογισμός δεν είναι απολογισμός της διοίκησης του εργατικού κέντρου. Είναι απολογισμός των επιμέρους σωματείων που αποτελούν τη δύναμη του εργατικού κέντρου. Είναι απολογισμός όλων των σωματείων τα οποία είδατε τους προηγούμενους μήνες να αναπτύσσουν αγώνες και το εργατικό κέντρο ήρθε να στηρίξει αυτούς τους εργαζόμενους, να μπει μπροστά, να βάλει πλάτη για να μπορέσουν να βρουν δικαίωση οι προσδοκίες μας και οι αγωνίες μας και τα θέλω μας. Είμαστε μπροστά σε μια καινούργια κατάσταση. Πρόσφατα έγιναν εκλογές. Θα περιμένουμε και τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης για να τοποθετηθούμε. Πιστεύουμε ότι πολλές από τις δικές μας διεκδικήσεις ήδη περιλαμβάνονται και σαν προγραμματικές θέσεις στο κόμμα το οποίο έχει πλειοψηφίσει αυτή τη στιγμή στη Βουλή, αλλά και οι εξαγγελίες, πολλές από τις εξαγγελίες των αρμόδιων υπουργών είναι πολύ κοντά στις δικές μας θέσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε τα αιτήματά μας, θα βλέπουμε τα θετικά και θα τα επικροτούμε και θα προσπαθούμε να επαναφέρουμε κάθε φορά τις ενδεχόμενες αστοχίες που μπορούν να γίνουν στο σωστό δρόμο. Όμως αισθανόμαστε, για να είμαστε και ειλικρινείς, ότι αποκτήσαμε επιτέλους συνομιλητές στους οποίους θα μπορούμε να απευθυνόμαστε, θα μπορούμε να θέτουμε τα αιτήματά μας και τουλάχιστον να έχουμε μια κοινή γλώσσα στην αντιμετώπιση τους. Δεν θέλω να προκαταλάβω καμία εξέλιξη. Πιστεύω όμως ότι οι συνθήκες είναι καλύτερες και για μας, σαν συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, να λειτουργήσουμε το επόμενο διάστημα. Περιμένουμε από την κυβέρνηση, περιμένουμε από τους βουλευτές, τους νεοεκλεγέντες, τους οποίους συγχαίρουμε και τους πέντε, να είναι κοντά στο εργατικό κέντρο, όπως ήταν και το προηγούμενο διάστημα οι βουλευτές, για να μπορέσουμε να στείλουμε τα μηνύματα που χρειάζεται και στην κεντρική εξουσία. Νομίζω ότι οι αντιπρόσωποι την Παρασκευή θα εκτιμήσουν τη δράση του εργατικού κέντρου και της διοίκησής του, θα υπερψηφίσουν τον διοικητικό και τον οικονομικό απολογισμό για να πάμε στην επόμενη μέρα. Θέλω να πω κλείνοντας ότι σε αυτόν τον απολογισμό δυστυχώς δεν ήμασταν όλοι μαζί. Ξέρετε ότι μπορεί να υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές ή διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτό είναι θεμητό και κυρίως αυτό πρέπει να γίνεται μέσα στα συνδικάτα. Όπου εκεί αναπτύσσονται οι απόψεις, είναι ένας ζωντανός χώρος όπου ο καθένας μπορεί να λέει την άποψή του, να βάζει την δικιά του σφραγίδα και να προχωρούμε. Αυτό που δεν είναι θεμητό όμως είναι η διαφορετική οργανωτική έκφραση του συνδικαλιστικού κινήματος. Και δυστυχώς και στην περιοχή μας, η διοίκηση του εργατικού κέντρου, εκτός από το να αντιμετωπίζει τις επιθέσεις από την κυβέρνηση και τους εργοδότες, είχε πολλές φορές να αντιμετωπίσει και στο εσωτερικό της διασπαστικές κινήσεις. Είδατε να γίνονται διαφορετικές συγκεντρώσεις. Είδατε να γίνονται διαφορετικές πορείες. Είδατε πολλές φορές να προκυρήσουμε απεργίες σε κορυφαίους κλάδους και ο καθένας να τραβάει το δικό του δρόμο. Αυτός δεν είναι ένας δρόμος που οδηγεί το συνδικαλιστικό κίνημα μπροστά. Αντίθετα, δημιουργεί θολούρα στους εργαζόμενους, τους αποπροσανατολίζει και στο τέλος κερδισμένος δεν είναι κανένας. Χαμένοι είμαστε όλοι. Είναι δε χαρακτηριστικό και πρέπει να το πω και λυπάμαι γι' αυτό ότι στην τελευταία συνεδρία της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου θεμητό με ένα καταψηφιστεί ο διοικητικός απολογισμός, εφόσον και δεν θα ήθελα να τον υπερψηφίσει κανένας από την παράταξη της ΔΕΑΣ, εφόσον δεν συμμετείχε σε κανένα από αυτά τα οποία κάναμε εμείς. Ήταν πάντα απέναντι. Όμως, αυτή τη στιγμή να καταψηφίζεται ο οικονομικός απολογισμός της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, ενός εργατικού κέντρου που είναι πρωτοφόρο σε αυτό το κομμάτι σε όλη τη χώρα, κατάφερε να ξεπεράσει τα οικονομικά του προβλήματα όταν, θυμάστε, έκλεισε η εργατική εστία και σήμερα η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου όχι μόνο έχει ταμιακό υπόλοιπο να παρουσιάσει, ενώ θα έπρεπε στην ουσία να έχουμε κλείσει, όχι μόνο δεν έχει καμιά οφειλή απέναντι στους εργαζόμενους, αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι από τα πρώτα εργατικά κέντρα που έρχονται οι επιχορηγήσεις της εργατικής εστίας, γιατί έγκαιρα καταθέτουμε τους απολογισμούς μας, έγκαιρα
ακολουθούμε τις νόμιμες διαδικασίες, έγκαιρα παίρνουμε τις εγκρίσεις από τον Επίτροπο του Ελεκτικού Συνεδρίου και ο κάθε έλεγχος είναι για μας ανοιχτός να γίνει, τα οικονομικά μας είναι διάφανα και ανοιχτά. Και αυτό λοιπόν τον οικονομικό απολογισμό, η παράταξη που δεν θα έλεγα της αντιπολίτευσης, της μειοψηφίας όμως, καταψήφισε στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα τον καταψηφίσει από ό,τι μας είπαν και στο συνέδριο των αντιπροσώπων. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εάν ο οικονομικός απολογισμός καταψηφιστεί και δεν κατατεθεί στον Επίτροπο έγκαιρα οικονομικός απολογισμός, το εργατικό κέντρο το επόμενο διάστημα δεν θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει. Λυπάμαι για αυτή την εξέλιξη. Πιστεύω οι συνάδελφοι να ξανασκεφτούν τη στάση τους και να έρθουν αν έχουν παρατηρήσεις για τα δικά μας πεπραγμένα να τις κάνουν, αλλά δεν μπορεί να στέκονται τόσο αρνητικά σε δράσεις οι οποίες είναι πασιφανείς, είναι διαφανείς, είναι ανοιχτές και είναι πρόσφορες να τις ελέγξει οποιοδήποτε. Πιστεύω ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα να βάζει τέτοιους διαχωρισμούς στους εργαζόμενους, δεν μπορεί να τραυματίζει την ενότητα των εργαζομένων και των συνδικάτων και δεν μπορεί να δίνει όπλα στους εχθρούς οι οποίοι είναι έξω από το εργατικό κέντρο και δεν είναι μέσα στο εργατικό κέντρο. Αυτές οι δράσεις έτσι κι αλλιώς δεν είναι πρόσφορες και δεν επικροτούνται από τους εργαζόμενους και το βλέπουμε αυτό στις εκλογές που γίνονται στα σωματεία. Όμως είμαι υποχρεωμένος και δημόσια αυτή την τακτική να τη στυλιτεύσω. Θέλω να καλέσω τους αντιπροσώπους να έρθουν στο συνέδριο που θα γίνει. Θα καλέσουμε και θα συμμετέχουν εκεί εκπρόσωποι από τους χώρους των δημοσίων υπαλλήλων για να χαιρετήσουν, γιατί είναι συναγωνιστές με τους οποίους βρεθήκαμε μαζί και τους αισθανόμαστε ότι είναι ένα κομμάτι από εμάς. Και νομίζω ότι μετά την ψήφιση του απολογισμού ανοίγεται μια καινούρια μέρα και για το εργατικό κέντρο και για τα σωματεία για να προχωρήσουμε. Θέλω να κλείσω ευχαριστώντας τα μέσα ενημέρωσης, γιατί το προηγούμενο διάστημα προέβαλα με θετικό τρόπο τις διεκδικήσεις του εργατικού κέντρου.